Γεια σας. Εύχομαι να είστε καλά. Σκέφτηκα να κάνω ένα μικρό βίντεο που δείχνει πώς να αξιοποιήσετε το Zoom και η σύντροφό μου η Ελένη είναι στο άλλο παράθυρο να σας βοηθήσει με την διαδικασία. Θέλω να δείξω πότε πώς θα γραφτείτε στο Zoom, αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Θα πάτε στο ίντερνετ, θα πάτε στην σελίδα του Zoom και θα δείτε ότι υπάρχει το free, το δωρεάν. Αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Παρόλο που λέει ότι έχετε ένα περιορισμό 40 λεπτών, δεν ισχύει. Όταν έρχεστε στα σεμινάρια μας, θα μείνετε όσο θέλετε, δηλαδή το μαθήματα είναι περίπου 2 ώρες, εντάξει. Τότε θα γραφτείτε εκεί, θα πάτε να κατεβάσετε το software και θα το στήσετε στο κομπιούτερ σας και μετά θα βάλετε το email address και τα στοιχεία που θέλετε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας. Εντάξει. Μετά για το μάθημα θα σας στείλουμε ένα link. Βλέπετε εδώ ένα link που θα πατήσετε και αν πατάτε εκεί θα σας πάει ή να ανοίξετε το Zoom, like Open Zoom, εδώ που μπορείτε να ανοίξετε την application, αλλά μπορείτε επίσης, το καλύτερο είναι αυτό, να ανοίξετε το application Zoom στο computer σας. Έχετε όμως και την δυνατότητα να συμμετέχετε μέσα από το browser σας, από κάτω εδώ. Τότε το καλύτερο είναι να καταβάσετε το Zoom και να τα δουλέψετε, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να μπείτε μέσα από το browser σας. Εντάξει. Τώρα, να σας δείξω όταν έχετε μπει μέσα στο Zoom, τι θα γίνει εκεί. Εδώ είναι αυτό που θα δείτε. Είναι καλό να πατήσετε αυτό που λέει Participants. Τώρα το κλείσαμε, τώρα το ανοίγουμε. Εδώ δεξιά κάτω έχετε την δυνατότητα να πατήσετε εκεί που λέει σηκώστε χέρι σας. Θα το κάνει η Ελένη τώρα. Πάτησε αυτό, Ελένη, αν θες. Να βάλεις το βέλο σου εκεί. Αν κάνει αυτό, δείχνει ότι έχει σηκώσει ένα χέρι και δείχνει ότι θέλει να μιλήσει. Και με αυτόν τον τρόπο σας δίνω το λόγο. Βέβαια, αυτό θα κάνετε αφού ολοκληρώνω την ομιλία και ρωτάω ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Πάνω εδώ βλέπετε, λέει Gallery View. Όταν λέει Gallery View, αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο Speaker View. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να πάμε στο Gallery View. Αν πατάω αυτό, βλέπετε ότι εμφανίζονται εικόνες μέχρι 25 άτομα την σελίδα, μέχρι 100 άτομα. Αν πάω πάνω εδώ, λέει Speaker View, επειδή δεν είμαι στο Speaker View. Πατάω Speaker View, και τώρα βλέπετε μόνο αυτόν που μιλάει. Αν είστε στο Gallery View, είμαστε Gallery View και εδώ λέει Speaker View, επειδή είμαστε στο Gallery View, φαίνεται αυτός ένα φως γύρω από αυτόν που μιλάει και καταλαβαίνετε ποιος μιλάει. Εσείς στην διάρκεια της ομιλίας θέλετε να είστε στο Speaker View και να λέει Gallery View από πάνω. Να λέει Gallery View που σημαίνει ότι είστε στο Speaker View. Όταν κάναμε ομάδα και συζητάμε μεταξύ μας, θέλετε να είστε στο Gallery View και πάτε πάνω και πατάτε αυτό και εμφανίζονται όλες οι εικόνες. Έτσι. Γενικά, στην διάρκεια της ομιλίας, η διδασκαλία, καλύτερα να πατήσετε εδώ που λέει Mute. Τώρα το άνοιξε πάλι. Αλλιώς, όταν πατάτε αυτό, δεν θα δουλέψει το μικρόφωνο σας. Αν το αφήνετε ανοιχτό, θα ακούσουμε το σπίτι σας, την αναπνοή σας, τους ανθρώπους, τα τηλεόραση, τα φορτηγά απ' έξω. Αν κάποια στιγμή θέλετε να μην φαίνεστε, μπορείτε να πατήσετε εδώ Stop Video και έτσι δεν θα με βλέπετε. Πατήστε εσύ, Ελένη, το Stop Video από κάτω. Εσύ να πατήσεις. Το δικό σου. Δεν το έχει πατήσει. Δεν θα πατήσω για αυτήν. Βλέπετε τώρα, αν εγώ ανοίγω δικό μου, φαίνομαι εγώ, δεν φαίνεται η Ελένη, φαίνεται το όνομα του λογαριασμού της. Επίσης να πούμε ότι μπορεί να αλλάξετε το όνομα.
Αν πάω πάνω εδώ στο δικό μου, μπορεί να κάνω rename. Είναι σημαντικό να μπορούμε να βλέπουμε το όνομά σας. Ας πούμε ότι γράφω Ηλίας και έχω αλλάξει το όνομά μου όπως φαίνεται Ηλίας κάτω εδώ. Τότε μερικοί από εσάς έχετε ένα λογαριασμό που φαίνεται λέει απλώς computer τάδε. Είναι σημαντικό να βλέπουμε το όνομά σας. Να πάτε πάνω δεξιά, τύπου λέει more, και να αλλάξετε το όνομα ώστε να σας αντιπροσωπεύει. Να μην είναι απλώς το όνομα του computer σας. Και εδώ ζητάμε από την Ελένη, ζητάμε την Ελένη να ανοίγει. Μπορείς να ανοίξεις το βίντεο σου του, να φαίνεσαι. Για να την βλέπουμε. Εντάξει, όμως βλέπουμε εδώ ότι το μικρόφωνο της είναι κλεισμένο. Μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι κλεισμένο. Κλείστο τώρα, Ελένη. Και τώρα εμφανίζεται η εικόνα του κόκκινου μικρόφωνου εδώ, που δείχνει ότι η εικόνα ή το μικρόφωνο της είναι κλεισμένη. Γενικά το μικρόφωνο να είναι κλεισμένο. Τώρα για το chat, αν θέλετε να υποβάλλετε μια ερώτηση, πατάτε chat εδώ και από κάτω γράφετε αυτό που θέλετε και μπορεί να επιλέξετε να γράψετε σε όλους ή σε ένα συγκεκριμένο μέλος. Αν πατάω everyone, τότε και κάνω return, εμφανίζεται σε όλους. Αν πατάω μόνο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα πάει μόνο στον άνθρωπο αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι έχω γράψει, αλλά θα εμφανιστεί μόνο στον άλλο άνθρωπο, μεταξύ σας. Όλα αυτές είναι πολλές πιθανότητες. Okay. Ελπίζω να είναι χρήσιμο αυτό και περιμένουμε να σας δούμε στις ομιλίες και στα σεμινάρια που γίνονται κάθε Τετάρτη και άλλες μέρες. Και γενικά τα μαθήματα της αυτογνωσίας με αυτόν τον τρόπο θα γίνει, όσοι θα γίνουν στο ίντερνετ. Να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Γεια σας.